Η Μυστική Οδύσσια είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιασμένο για παιδιά με στόχους αυτογνωσιακούς, το οποίο το τρέχουμε μαζί με τον συνάδελφο Σεραφείμ Γιορτάση στο Θρακικό Οδείο Κομοτηνής. Χρησιμοποιεί το Educational Live Role Playing, δηλαδή την ανάληψη ρόλων και τις θεατρικές τεχνικές που βοηθάνε πάρα πολύ το παιδί να αυτοπροσδιοριστεί και να καταλάβει τον κόσμο γύρω του. Ο στόχος βέβαια πέρα από το να μάθει το παιδί την ιστορία της Οδύσσειας είναι να πάρει τα διδάγματα που πήρε ο Οδυσσέας από αυτό το ταξίδι. Έτσι σε κάθε στάση ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα διαφορετικό θέμα. Την απληστία, τον καταναλωτισμό, την έπαρση, την αναζωνία, το φόβο και τη δειλία και κάθε είδους εμπόδιο που μπορούμε να συναντήσουμε στη ζωή μας. Τα παιδιά μαθαίνουν να θέτουν στόχους και να εξασκούν τη θέλησή τους να μείνουν πιστοί σε αυτούς, να οργανώνουν την υλοποίησή τους, να ελέγχουν, να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους, να ελέγχουν τον παρορμητισμό τους και να καλλιεργήσουν την προσωπικότητά τους. Να πούμε για ποιες ηλικίες μιλάμε. Απευθύνεται σε παιδιά από 6 μέχρι 13 ετών και θα γίνεται κάθε Παρασκευή 7 με 8.30 στο Θρακικό Οδείο Κομοτηνής. Την Παρασκευή που μας έρχεται είναι ένα ανοιχτό πρώτο μάθημα όπου θα δραματοποιήσουμε τον Τροϊκό Πόλεμο που είναι και η αρχή της ιστορίας του Οδυσσέα, στο οποίο μπορούν να έρθουν όλα τα παιδιά για να γνωρίσουν τι ακριβώς κάνουμε και να δουν αν τους ταιριάζει. Πρέπει να δηλώσει κάποιο συμμετοχή ή πώς γίνεται? Μας διευκολύνει η δήλωση συμμετοχής, αλλά και χωρίς αυτήν μπορείτε να παρευρεθείτε και αν ο αριθμός των ατόμων δεν είναι αρκετά μεγάλος, θα χωριστούμε σε τμήματα. Η Μυστική Οδύσσεια είναι ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι ρόλων. Ως ένα τέτοιο, τα παιδιά αναλαμβάνοντας ένα ρόλο, μπαίνουν μέσα στην ιστορία και βλέπουν την ίδια την ιστορία μέσα από τα μάτια του πρωταγωνιστή. Αυτό γράφει μέσα τους βαθιά βιωματικά την εμπειρία, με αποτέλεσμα να αποκομίζουν πολύ μεγάλα αυτογνωσιακά ωφέλη. Μπαίνοντας δηλαδή στο ζουμί της ιστορίας, στη στάση των Κυκώνων, ο Οδυσσέας καταλαβαίνει ότι οι άντρες του ήταν άπλιστοι. Οι άντρες του, απ' την άλλη, θέλοντας κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, έχοντας γεμάτα τα πλοία τους με λάφυρα, έχουν τυφλωθεί από αυτή τη δίψα. Έτσι λοιπόν αυτό που πραγματευόμαστε στην πρώτη μας κιόλας στάση είναι η απληστία. Όταν λοιπόν τα παιδιά γνωρίζουν μέσα από τα ίδια τους τα μάτια το τι σημαίνει αυτό το πράγμα, τότε αυτό γίνεται βίωμα και ως τέτοιο δεν σβήνει ποτέ από τη μνήμη τους. Και η Οδύσσεια είναι γεμάτη με τέτοια διδάγματα που στη χώρα των Λοδοφάγων, ας πούμε, έχει να κάνει με τη μνήμη. Στη χώρα στη γη των Κυκλόπων με την έπαρση του Οδυσσέα και πολλά άλλα. Έτσι λοιπόν τα παιδιά έχουν να πάρουν πολύ μεγάλα μαθήματα ζωής μέσα από αυτό το παιχνίδι, φυσικά διασκεδάζοντας, που δεν υπάρχει και καλύτερος τρόπος από το να μάθουν κάτι τέτοιο.